Κυρία Καλτσόνη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω, άπτεται της ψυχολογίας, της εγκληματολογίας ή της κοινωνικής παθολογίας αυτό το φρούτο που τόσο εμφατικά στα μέσα παίζει το τελευταίο διάστημα, αλλά που δεν είναι του τελευταίου μήνα. Είναι ένα συνδυαστικό φαινόμενο, καθώς, μάλλον για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, η παραβατικότητα των ανηλίκων είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί σε διεθνές επίπεδο. Όμως στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα και βάσει όλων αυτών των περιστατικών που έχουν απασχολήσει ειδικά την τελευταία εβδομάδα έχει τραβήξει πάρα πολύ την προσοχή τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. Γεγονός είναι ότι η αύξηση περιστατικών βαρβατικής συμπεριφοράς από ανηλίκους ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα έχει γύρει προβληματισμούς για τις αιτίες και τις συνέπειες της νεανικής εγκληματικότητας. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η οικογένεια είναι ο βασικός παράγοντας, καθώς το παιδί όλες τις αρχές, τις βασικές αρχές τις παίρνει από την οικογένειά του. Και γι' αυτό και όλα στο λόγο τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν συγκρούσεις. Υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό αδιαφορία, καθώς παρατηρείται η έλλειψη ορίων από τους γονείς προς τα παιδιά. Επίσης παρατηρείται η παραμέληση, και όταν εννοούμε παραμέληση εννοούμε την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και συζήτησης, γιατί σκεφτείτε ότι το παιδί, όπως και όλοι οι άνθρωποι άλλωστε, έχει ανάγκη από κατανόηση και καλή ακοή. Που όταν αυτό συμβαίνει και τα στοιχεία αυτά που ουσιάζουν, τι συμβαίνει, είναι απόλυτα φυσιολογικό να στρέφεται το παιδί σε άλλου είδους ενδιαφέροντα προκειμένου να λάβει την αποδοχή την οποία χρειάζεται. Θα έρθουμε σε αυτό. Κύριε Καλτσόνη, με λίγα λόγια, συνθηματικά θα μπορούσε να στέκει εδώ για το φαινόμενο το κοινωνία, εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω. Και όταν λέω κοινωνία, καλά λέτε εσείς τον οικογενειακό περίγυρο, αλλά είναι μόνο αυτό? Όταν τα μέσα, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα εικόνες βίας, ρόμης και αποδοχής αυτών, τα παιδιά τι περιμένουμε ακριβώς? Σαφέστατα και όλα αυτά συνδυάζονται, καθώς οι κοινωνικοί παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί, δηλαδή τα πρότυπα τα οποία βγάζει προς τα έξω η κοινωνία. Όταν δηλαδή μιλάμε για τεχνολογία, γιατί αυτή τη στιγμή η τεχνολογία έχει γίνει μάθηγα στην εποχή μας, που σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα πάντα, όρια δεν υπάρχουν πουθενά, και όταν εννοούμε όρια σημαίνει να ελέγχει ένας γονέας, ας πούμε, τι βλέπει το παιδί μου, πώς επηρεάζεται από αυτό το οποίο βλέπει. Γιατί όλοι είμαστε τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλιώς αντιδράσει ένα αντιδραστικό παιδί, το οποίο χρειάζεται ειδική μεταχείριση, και αλλιώς ένα παιδί το οποίο είναι πιο ήρεμο, επιφανειακά ήρεμο και σωστρεφές. Οπότε τα πρότυπα, δηλαδή TikTok που έχουν βγει, στο Instagram, influencers, όλοι αυτοί σαφέστατα και συμβάλλουν στην διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Έχει σχέση εδώ και ο λεγόμενος τεχνολογικός αναλφαβητισμός των γενιών? Θέλω να πω, μήπως οι οικογένειες, πέρα από τις εσωτερικές τους, τα εσωτερικά τους ζητήματα, είναι περίπου ανοχήρωτες απέναντι σε αυτή την τεχνολογική πλημμυρίδα? Δηλαδή, και να θέλεις, λέτε όρια, να θέλεις να θέσεις όρια, ξέρουν όλοι να θέσουν τα όρια και τεχνολογικά ακόμη? Σαφέστατα και όχι, γιατί οι γενιές οι οποίες έχουν επιτρέψει αυτή την ελευθερία είναι οι γενιές που έχουν βιώσει και πίεση στο παρελθόν. Οπότε είναι ο τρόπος τους να δώσουν στα παιδιά τους την ελεύθερη πρόσβαση και την ελεύθερη βούληση στο να κάνουν αυτό το οποίο νομίζουν ότι είναι καλύτερο, έτσι ώστε να μην λαμβάνουν την πίεση. Μάλιστα. Οπότε όταν ξαφνικά από εκεί που δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν ας πούμε υπολογιστές, που οι υπολογιστές υπήρχαν αλλά για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, και ξαφνικά όλο αυτό έχει αυξηθεί κατά πολύ, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό όταν δεν μπαίνουν όρια να επηρεάζονται τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες. Λέει εδώ ο φίλος ο Λευτέρης, καλημέρα, λέει στην κυρία Καλτσόνη, την ακούμε πρώτη φορά, χαίρομαι όμως, λέει, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένας νέος άνθρωπος. Θέλω να τη ρωτήσω, οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες παίζουν ρόλο για αυτή την έξαρση βίας, ιδίως στις μέρες μας που είναι έντονες, ή όχι?
Βεβαίως και παίζουν ρόλο, γιατί όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, είτε είναι φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, συχνά αυτά τα φαινόμενα οδηγούν τους ανήλικους σε παραβατικές συμπεριφορές, καθώς πάρα πολλοί από αυτούς αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλες διεξόδους ή υποστήριξη. Δηλαδή, όταν ένας γονέας, για παράδειγμα, αδυνατεί να παρέχει στο παιδί του μια χύψη δραστηριότητα, και ο μόνος τρόπος να βρει διέξοδο το παιδί είναι το κινητό και το ελεύθερο ίντερνετ, τότε ναι, το παιδί θα στραφεί εκεί. Όμως εδώ πρέπει λίγο να φέρουμε στην επιφάνεια ξανά και τα βιβλία. Γιατί πλέον οι νέες γενιές δεν ασχολούνται με τα βιβλία. Γιατί είναι αλλιώς να διαβάζεις από ένα ίντερνετ. Γιατί όταν διαβάζεις από ένα ίντερνετ, ενεργοποιείται το ημισφαίριο, το οποίο είναι το πιο μηχανικό, το πιο μαθηματικό. Όλα όμως στη ζωή χρειάζεται ισορροπία. Είναι αλλιώς να διαβάζει, να ξεφυλίζει ένας άνθρωπος ένα βιβλίο, να έχετε σε επαφή με τη σελίδα, γιατί εκεί εξισορροπείται ουσιαστικά και το πιο επικοινωνιακό κομμάτι, που εκεί αναπτύσσεται η αρετή της ενσυναίσθησης. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολύ σήμερα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω ως ειδικότερη ημών. Βρίσκεται ότι από τις παρελθούσες γενιές, σημερινές γενιές, υπάρχει μία, εννοώ στις εφηβικές των ανηλίκων και τις νεανικές παρές, υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Τι θέλω να πω? Και στο παρελθόν, πάρω τη δική μου γενιά, στο σχολείο και λόγω των ηλικιών, η κόντρα και η ρώμη υπήρχε. Είχε ένα όριο όμως, υπήρχε όμως. Δεν ήταν δηλαδή όλα, να το πω έτσι, σε ένα περιβάλλον βαμβακιού. Αυτός που έπαιζε ρόλο εκεί ήταν η κοινότητα της αποδοχής ή του περιορισμού τέτοιων γεγονότων. Αυτό σήμερα φαίνεται να έχει χαθεί. Δηλαδή, ομάδες περίπου ως αγέλη επιτίθονται στον έαν, τον πιο αδύνατο. Ο αδύνατος διαχρονικά ήταν πάντα σημείο αναφοράς. Μην τρελαθούμε τώρα ότι οι σημερινές γενιές το κάναν μόνο. Ας βάλει ο καθένας τον εαυτό του και να θυμηθεί τα νεανικά χρόνια και θα καταλάβει τι εννοώ. Εκτός αν θεωρεί ότι ήταν η εξαίρεση. Βρίσκεται όμως ότι έχουμε μία διαφορά εδώ. Σαφέστατα ισχύει αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι αυτά τα φαινόμενα υπήρχαν πάντα και πάντα θα υπάρχουν. Απλά τι γινότανε? Στις πιο παλιές γενιές υπήρχε ένα φρένο λόγω της κοινωνικής αποδοχής, επειδή υπήρχε περισσότερο αυτοπρέπει, ενδιέφερε περισσότερο τις οικογένειες το τι θα πει ο περίγυρος. Και αυτό είναι μια αντικειμενική αλήθεια. Πλέον όμως όλο αυτό, επειδή ακριβώς υπήρχε όλο αυτό το πρέπει, έχουμε φτάσει στην ακριβώς αντίθετη διάσταση, με αποτέλεσμα στα σχολεία να μην υπάρχει έλεγχος. Εδώ τώρα τι γίνεται? Όπως αναφέρατε, τι αναφέρατε πριν λίγο, ότι και τότε στα χρόνια εκείνα μέσα στο σχολείο, ναι μεν υπήρχε ο θυμός, υπήρχε η αντιπαράθεση, αλλά υπήρχε επικοινωνία. Υπήρχε το λέγειν, υπήρχε ανταλλαγή απόψεων, που σήμαινε ότι ο ένας με τον άλλον μπορούσε να επικοινωνήσει. Σκεφτείτε τώρα, όταν αυτές οι γενιές οι οποίες βγαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι με ένα κινητό, και μέσα στο κινητό τι βλέπουνε? Βλέπουν, ας πούμε, βία περιστατικά συνέχεια. Είτε αυτό αποκαλείται μουσική με όπλα, τα οποία είναι ανεξέλεγκτο τελείως. Είτε βιντεοπαιχνίδια. Επίσης πάρα πολλά βιντεοπαιχνίδια, και έχουν βγει κατά καιρούς και έρευνες που το έχουν αποδείξει αυτό, ότι δημιουργεί τι περισσότερο θυμό, που επίσης δημιουργεί και περισσότερο εθισμό σε όλο αυτό. Ή υπάρχει η αποδοχή της τεχνολογίας, που σημαίνει ότι εγώ μπορώ να εκφράζομαι ελεύθερα μέσα από ένα κινητό, ένα τάμπλετ ή ένα λάπτοπ, γιατί ξέρω ότι δεν θα βιώσω την κριτική. Οπότε όταν έρχονται σε αντιπαράθεση με τους συνομιλίκους τους, επειδή ακριβώς έχει χαθεί το νόημα της επικοινωνίας, ναι, και δεν μπορούν να εκφραστούν, σαφέστατα και θα βγάλουν άλλο είδους συμπεριφορές. Και οι συμπεριφορές αυτές θα είναι ξεκάθαρα τα δείγματα τα οποία έχουν πάρει μέσα από αυτά τα οποία παρακολουθούν από την τεχνολογία. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί πάρα πολλά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία εκδηλώνονται σε πάρα πολύ ακραίες μορφές, όπως σωματική βία, εκβιασμοί, αλλά και επιθέσεις από ομάδες ανηλίκων εναντίον άλλων μαθητών. Όλα αυτά, άμα παρατηρήσει κάποιος στο ίντερνετ, βγαίνουν πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία είναι ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχει οριοθέτηση πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει οριοθέτηση. Θέλω να σας ρωτήσω, μου λένε εδώ η εκπομπή έχει πάρα πολλές φορές παρεμβάσει τον ακροάτη. Μου λέει εδώ ένας ακροατής,
Κυρία Καλτσόνη, λέει, από την πρώτη δημοτικού κάνουν πληροφορική στα παιδιά. Αποτέλεσμα, ο δάσκαλος βάζει παιχνίδια στους υπολογιστές. Δεν βγαίνουν καν στα προάβλια. Εμείς προσπαθούμε στα σπίτια να κρατήσουμε μακριά από τις οθόνες τα παιδιά. Και τελικά έρχεται το ίδιο το κράτος και τα ξαναβάζει στις οθόνες. Είναι λογική, λέει αυτή. Πρέπει να υπάρχει παντού μια ισορροπία. Και εδώ τι συμβαίνει. Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ειδικά στη σημερινή εποχή, θα έπρεπε να υπάρχουν σύμβουλοι υγείας. Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όχι επιλεκτικά. Οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με το παιδί, το οποίο όταν θα έχει ανάγκη να επικοινωνήσει ένα του πρόβλημα ή μια ανησυχία, να ξέρει ότι υπάρχει κάποιος εκεί και τον ακούει. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις και δημιουργείται περισσότερο άγχος και ανησυχία για το μέλλον. Γιατί σκεφτείτε ότι και με την κρίση, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κοινωνικά, το παιδί αγχώνεται. Τι είναι, ζωντανός οργανισμός είναι. Το ότι είναι σε μικρή ηλικία δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνεται. Ίσα ίσα που είναι σε ένα σποκάρι το οποίο απορροφά όλα τα ερεθίσματα γύρω του. Είτε συνειδητά είτε και συνείδητα. Και εκεί ακριβώς η εκπαίδευση πρέπει να παρέμβει και να βάλει ως μαθήματα, ή αν όχι ως μαθήματα, να πει ότι τρεις φορές την εβδομάδα θα υπάρξει ένας ειδικός σύμβουλος ψυχικής υγείας, θα λέγεται ψυχολόγος, θα λέγεται ψυχοθεραπευτής, θα λέγεται εργοθεραπευτής. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη επαγγελμάτων εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να είναι στα σχολεία και να βοηθάνε τα παιδιά. Γιατί η τεχνολογία, κακά τα ψέματα, βοηθάει. Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Ασφαλώς. Και όλο αυτό θα αυξάνεται. Απλά χρειάζεται μέτρο. Χρειάζεται μέτρο. Η Φωτεινή λέει εδώ, κυρία Καλτσόνη, θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση, τα lockdown, δεν έπαιξαν ρόλο όταν οι γονείς δούλευαν και δουλεύουν όλη μέρα? Ή για ρωτήστε, όταν η παραβατικότητα λέει ξεκινά από τους πολιτικούς και τις ανώτερες τάξεις, μάγκας είναι αυτός που βγάζει εύκολο χρήμα δίχως ενδιασμούς και βλέπουν τους γονείς να υποφέρουν τα παιδιά. Μήπως τελικά η παιδεία ξεκινά από τη σχολική αίθουσα, τώρα τα παιδιά επιβάλλεται να μαθαίνουν λιγότερα και κλέψε, άρπαξε και ό,τι προλάβει στη ζωή για να είσαι μάγκας? Καταρχάς να διαχωρίσουμε κάτι σε αυτό το σημείο. Άλλο η εκπαίδευση και άλλο η παιδεία. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Η εκπαίδευση, επειδή είναι κάτι κοινωνικό, είναι κάτι το οποίο αναλαμβάνει το κράτος. Που σημαίνει ότι ναι, εκεί είναι υπεύθυνο το κράτος το να βάλει μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς συμβούλους ειδικούς για να μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση. Όμως η παιδεία προέρχεται από το σπίτι. Δηλαδή, όταν ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρθηκε το lockdown, σαφέστατα και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί μέσα στην περίοδο του κορονοϊού υπήρχαν δύο άκρα αντίθετα. Το ένα ήταν οι πάρα πολύ μεγάλοι καυγάδες, πάρα πολλά διαζύγια, πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, και από την άλλη όμως υπήρξαν και οικογένειες που ήρθαν πολύ περισσότερο κοντά από ό,τι ήταν πριν. Ξαναβρεθήκαν, εννοείται. Ακριβώς. Υπήρχαν τα δύο ακριβώς αντίθετα. Γι' αυτό και όλες και δημιουργηθήκαν και περισσότερες εγκυμοσύνες και βγήκαμε περισσότερο υγιείς, αν θα μπορούσα να πω. Σαφέστατα, το lockdown, επειδή ακριβώς ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για όλο τον κόσμο, είναι δύσκολο να μείνει ένας άνθρωπος σε ένα σπίτι και να μην έχει δυνατότητες όταν έχει μάθει να είναι ενεργός. Σαφέστατα και είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ναι, ναι. Σας ακούω. Όχι, ολοκληρώστε τις σκέψεις και θα έχουμε χρόνο. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω σε αυτό. Είναι απλά ότι η περίοδος του κορονοϊού έπαιξε σαφέστα μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλα μόνο εκεί. Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε αυτό που έχετε τονίσει εμφατικά 3-4 φορές και έχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν όρια, δεν τίθενται όρια που στην τελική είτε το stop είτε η υπέρβασή τους κάτι λέει. Αλλά θέλω να το δούμε λίγο διαφορετικά. Τα όρια από τους γονείς. Ωραία. Από την άλλη, πώς να θέσουν όρια όταν σήμερα ζούμε την εποχή του άκρατου υπερδικαιωματισμού που καταλήγει ότι είναι μόνο το δικό μου δικαίωμα έναντι του δικού σας, κυρία Καλτσόνη, και θα το πω λαϊκά, δεν πάει να πνιγεί η κυρία Καλτσόνη. Εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω γιατί είναι δικαίωμά μου. Που σημαίνει ότι θα σηκώσω και το χέρι να τη χτυπήσω. Και στα παιδιά αυτό είναι ακόμη πιο έντονο. Θεωρείτε ότι εδώ δεν έχουμε ούτως ή άλλως την κατάρριψη των ορίων? Θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας.
Δηλαδή, όταν όλος ο κόσμος, όλοι μας, προερχόμαστε από ένα σύστημα, και όταν εννοώ σύστημα εννοώ μια οικογένεια, δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που να μην κουβαλάει ζητήματα της οικογένειας. Άλλοι πιο σοβαρά, άλλοι λιγότερο σοβαρά, αλλά όλοι μας όμως κουβαλάμε πράγματα. Όταν εμείς οι Έλληνες απαιτούμε σαν κοινωνία πρόοδο, εξέλιξη και γενικότερα μία τάση για ένα καλύτερο μέλλον, καλά όλα αυτά, αλλά ενδοσκόπηση όμως εμείς οι ίδιοι κάνουμε. Γιατί όταν αποφασίζει κάποιος να κάνει μία οικογένεια και φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, σημαίνει ότι αυτομάτως είναι υπεύθυνος πέρα από τον εαυτό του να μεγαλώσει και ένα παιδί. Οι δυσκολίες πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο. Ποτέ δεν θα υπάρχουν τα συννεφάκια της ευτυχίας. Ποτέ. Αλλά εμείς τι κάνουμε για μας για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας ως άνθρωποι? Δηλαδή ενημερωνόμαστε, διαβάζουμε ας πούμε βιβλία, ενημερωνόμαστε ας πούμε από ειδικές εκπομπές, θα πάρουμε τη συμβουλή ενός ειδικού πάνω σε ένα πολύ προσωπικό μας ζήτημα. Γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο φόβος. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων εκεί έξω να έρθει σε επαφή με τους ίδιους τους φόβους και τις ανασφάλειες. Και είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα αυτό. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, ποιο μέτρο, κυρία Καλτσόνη, τι εξυπηρετεί, λέει, ο υπολογιστής σε ένα παιδί δημοτικού? Θυμίζω ότι στη Silicon Valley οι εργαζόμενοι αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν επαφή με οθόνες μετά τα 11 έτη. Εδώ στην Ελλάδα, ακόμη και τα αγγλικά σε τέτοιες ηλικίες στις επισυνάψεις εγκεφαλικές θα δημιουργούσαν πρόβλημα και εμείς πανηγυρίζουμε γιατί τα έχουμε βάλει από το νηπιαγωγείο, να μην σας πω, λέει, από τους βρεφικούς σταθμούς. Ναι, γιατί είναι το φαινόμενο το να φαίνομαι περισσότερο μπροστά και να φαίνομαι ότι είμαι γνώστης αντικειμένων, ενώ στην πραγματικότητα τι να δω, τι είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί εκείνη την κατάσταση, τι εξυπηρετεί πραγματικά το παιδί μου, το βοηθάει το παιδί μου αυτό το οποίο κάνει, σε τι βαθμό το βοηθάει, πόσο επιρρεπές είναι ένα παιδί, γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν πολλά παιδιά, παραδείγματα παιδιών, που ασχολούνται με υπολογιστές, αλλά ξέρουν να βάζουν μέτρο. Από μόνα τους. Ξέρουν ότι εγώ θα ασχοληθώ, ας πούμε, για τα μαθήματά μου, γιατί έτσι εξυπηρετούνται κάποιες καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα διακόπτω και πάω, παίζω μπάσκετ, πάω, παίζω, ας πούμε, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χορό, το οτιδήποτε. Υπάρχουν όμως και παιδιά που εθίζονται. Εκεί λοιπόν ένα παιδί από μόνο του δεν μπορεί να έχει, όσο έξυπνο και ευφυές να είναι, να έχει τη δυνατότητα να λάβει από μόνο του μία απόφαση και να πει σταματάω. Εκεί χρειάζεται μία καθοδήγηση. Η καθοδήγηση έρχεται από τους γονείς πάντα. Θέλω να πάμε τώρα σε αυτή καθ' αυτή τη βία που εκδηλώνεται και τη βλέπουμε τόσο ηχηρά το τελευταίο διάστημα, όπου και εδώ βλέπουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Καταρχάς μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση η ευκολία, ενδεχομένως γιατί είμαι και άλλης γενιάς, με την οποία οι περισσότερες παρέες έχουν τα διάφορα αξεσουάρ της βίας. Είτε είναι μαχαίρια, είτε είναι στιλέτα, είτε είναι σπρέι, είτε είναι, δεν ξέρω κι εγώ, αυτά στους καυγάδες, στους φιβικούς παλαιότερων χρόνων, όχι απλά δεν ισχύαν, αλλά αν κάποιος ξέφευγε από τα χέρια, να το πω έτσι, αμέσως τον απομόνωναν ακόμη και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στον καυγά. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει και αν αυτό έχει αλλάξει, τι σας λέει? Και κατά δεύτερον, αν κάποια παιδιά κολλήσουν, δεν απεγκλωβιστούν γρήγορα από αυτή την υπόθεση, πόσο είναι ο προφθάλαμος για σοβαρότερες παραβατικότητες στη μετέπειτα ζωή τους? Αρχικά, όλοι οι ενήλικες που είναι σε συμμορίες μέσα και διαπράττουν, ας πούμε, τροποκρατικά χτυπήματα κλπ, έχουν προκύψει ως παιδιά, έτσι. Όλοι υπήρξαν κάποτε παιδιά. Όταν λοιπόν βλέπουμε παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή δρούνε με βίαιες τάσεις, σημαίνει ότι χρειάζεται την αποδοχή μέσα τους. Είναι μια αποδοχή η οποία ενδεχομένως δεν έχουν λάβει ή μάλλον στο επίπεδο που χρειάζονται. Γιατί όπως εξήγησα και προηγουμένως, υπάρχουν πολλές προσωπικότητες παιδιών. Υπάρχουν τα πιο αντιδραστικά παιδιά, υπάρχουν τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να έχουν μια προδιάθεση σε κάποια είδους διαλυματικής προσοχής και άλλων φαινομένων. Υπάρχουν τα πολύ πιο εσωστρεφή παιδιά και υπάρχουν και τα πιο ισορροπημένα παιδιά. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Όταν λοιπόν ομάδες ανηλίκων συμμετέχουν σε βίαιες επιθέσεις εναντίον συνομιλίκων τους ή ακόμα και ενηλίκων,
συχνά σε περιοχές κιόλας όπου συχνάζουν νεαρά άτομα, όπως πλατείες ή στάσεις μετρό. Τι γίνεται, δεν είναι τυχαίο που αυτές οι επιθέσεις μαγνητοσκοπούνται και δημοσιεύονται στα social media. Άλλο αυτό. Έχετε δίκιο. Έτσι. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Άλλο αυτό. Και γεγονός είναι ότι ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τη διασπορά και την προβολή της παραβατικής συμπεριφοράς. Δηλαδή είναι η αποδοχή. Οπότε όταν θα ανέβει κάτι ηλεκτρονικά και θα το δουν οι υπόλοιποι συνομήλικοι και θα πούνε «Α, μπράβο», εκείνη τη στιγμή αυτομάτως εσωτερικά νιώθουν ικανοποίηση. Άρα όλα η κοινωνία, την αποδοχή. Μάλιστα, η κοινωνία του like δηλαδή έχει περάσει τα παιδιά για μια χαρά. Ε? Δηλαδή για να είσαι αποδεκτός και υπαρκτός, θα πρέπει να πάρεις το like στην ανάρτηση, ό,τι και αν είναι αυτή η ανάρτηση. Μάλιστα. Ναι, από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάποιο μέτρο σε όλο αυτό, ναι, και το παιδί αυτό το έχει αντιληφθεί, γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ ανεβάζω, έχω από κάπου κάποια οριοθέτηση, μου λέει κάποιος κάτι, όχι. Οπότε αυτό το θεωρώ φυσιολογικό και είναι λογικό να το θεωρώ φυσιολογικό, είναι παιδί. Είναι παιδί και ξαναλέω, αυτό δεν έχει να κάνει με την ευφυΐα. Είναι άλλο είδος γνώσης που έχει ένα παιδί συγκριτικά με ένα που είναι στην προεφηβεία, στην εφηβεία και στην μετέπειτα ενήλικη ευκή ζωή του. Υπάρχουν διαβαθμίσεις και διαβαθμίσεις. Πόσο λοιπόν... Πολλές φορές, ναι, 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 πολλές φορές οι ενήλικες έχουν την αίσθηση ότι ένα παιδί θα αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο ενήλικας πράττει. Και το μπερδεύει με την ευφυΐα, όσο και να καταλαβαίνει ένα παιδί και να αντιλαμβάνεται. Είναι λογικό να έχει άγνωστες λέξεις, άγνωστες ορολογίες και εκεί χρειάζεται καθοδήγηση. Επιμένω σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καθοδήγηση και υποστήριξη. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, πόσο λοιπόν αν μπει σε αυτή τη Χωάνη ένα παιδί που καλά κάνετε και το δικαιολογείτε και χαίρομαι, αλίμονο αν τα βάλουμε τα παιδιά, το θέμα είναι... Πώς θα απεγκλωβίζεις, αλλά αν μπει σε αυτή τη Χωάνη και δεν βγει, πόσο αυτό γίνεται ένας προφθάλαμος για την ενήλικη παραβατικότητά του, ή δεν είναι γραμμένο, να το πω έτσι? Όχι, το δώσατε την απάντηση μόνο σας. Φυσικά και η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη. Γιατί άμα μεγαλώσει ένα παιδί με αυτού του είδους συμπεριφορά, δηλαδή να υπάρχουν ανήλικοι, ας πούμε, πολύ συχνό φαινόμενο είναι διακίνηση, ας πούμε, των ναρκωτικών. Έτσι, που πάρα πολλοί ανήλικοι. Συμμετέχουν σε κυκλώματα και έχουν βγει κιόλας και δημόσια αυτά τα περιστατικά, διακινώντας ουσίες για λογαριασμό μεγαλύτερων εγκληματικών ομάδων, ή ας πούμε υπάρχουν συμμορίες, οι οποίες συμμορίες ανηλίκων συμμετέχουν σε διάφορα είδη κλοπών και ληστείων. Όταν λοιπόν αυτά τα φαινόμενα συνεχίζουν να υπάρχουν στην ανήλικη ζωή, είναι λογικό απόλυτα να αυξηθούν πολύ περισσότερο στην ενηλικίωσή τους. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, σαφέστατα. Ο Σωτήρης λέει, εγώ πήγα, κυρία Καλτσόνη, λέει, τη μικρή στο προνήπιο. Το πρώτο πράγμα που είδα είναι η γωνία του υπολογιστή, η ίντερνετ, χώμα να παίξουν, να λερωθούν, μηδέν. Λέω προνήπιο, όχι πρώτη δημοτικού. Καταρχάς, λέει, υπάρχει μελέτη ότι είναι χρήσιμο σε κάτι στο πεδίο υπολογιστή στο προνήπιο. Να δούμε πρώτα το χώμα να λερωθεί. Πρέπει να λερωθούν πρώτα. Να φάνε και χώμα, λέει, να το γευστούν. Εμείς πήραμε υπολογιστή στα 50. Πάθαμε κάτι, λέει ο Σωτήρης. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, στην εκπαίδευση πρέπει να υπάρχουν δραστηριότητες. Εντάξει, σε προνήπιο δεν το συζητώ. Στο προνήπιο πρέπει να υπάρχει ακριβώς η επαφή με το χώμα. Να υπάρχουν, ας πούμε, ενδιαφέροντα όπως είναι, ας πούμε, μουσικές εκδηλώσεις. Η επαφή με τη φύση. Γιατί ένα παιδί πρέπει να μάθει να σέβεται τη φύση. Και μάλιστα χαίρομαι γιατί κάποιοι φορείς έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν ειδικά σεμινάρια πάνω, ας πούμε, στη φύση. Δηλαδή παίρνουν τα παιδιά και πηγαίνουν έξω εκδρομές και κάνουν μεταφυτεύσεις και ασχολούνται γενικότερα με το περιβάλλον. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη δράση που έχει ήδη ξεκινήσει από κάποιες φορές και εύχομαι αυτό να συνεχιστεί σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, γιατί με αυτόν τον τρόπο η επαφή με τη φύση, όχι μόνο στο παιδί, στον οποιοδήποτε άνθρωπο, προσφέρει ηρεμία. Ηρεμία. Υπάρχει γαλήνη, υπάρχει εκείνη τη στιγμή επαφή με τον δικό μου τον εαυτό. Οπότε σαφέστα στο προνήπιο θα πρέπει αυτό να υφίσταται, να υπάρχουν δραστηριότητες που θα έχουν να κάνουν με το χώμα, όπως ανέφερε και ο συγκεκριμένος κύριος. Και γενικότερα δραστηριότητες που θα έχουν να κάνουν με την κοινωνική αλληλεγγύη.
Κοινωνική αλληλεγγύη. Ξέρετε, κυρία Καλτσόνη, άμα στην πρώτη δημοτικού ο καημός των γονιών είναι να φέρουν εξτρά δάσκαλο να διαβάσει το παιδί στο σπίτι αντί να το στείλουν να παίξει, έτσι σε δράσεις που αναφέρετε, καταλαβαίνετε που πάμε. Ακούστε εδώ τώρα, μου λέει ο Βαγγέλης από τα Χανιά κάτι. Το πόσο έχουν χαλαρώσει, λέει, τα ήθη και πόσο χαμηλά έχουμε πέσει ως κοινωνία, φαίνεται, λέει η κυρία Καλτσόνη, και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε, ότι τα φαινόμενα βίας γίνονται πιο εκρηκτικά πια, πράγμα αδιανόητο για το παρελθόν, μεταξύ κοριτσιών. Αυτό, λέει, δεν το συναντούσαμε τα παλιότερα χρόνια. Ναι, γιατί τα κορίτσια σε παλαιότερες γενιές βίωναν περισσότερο κοινωνική απομόνωση. Τώρα πλέον τα κορίτσια, λόγω της δυναμικότητάς τους και λόγω των προτύπων που έχουν, γιατί όλα ξεκινάνε από τους influencers, έτσι, και όλα τα παραδείγματα που είναι στο ίντερνετ, είναι λογικό να επηρεάζονται. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που αλλιώς, ας πούμε, εντείνονται τώρα παιδιά που είναι στη Δευτέρα Γυμνασίου, πρώτη γυμνασίου, ακόμα και δημοτικό, και να τα βάλουμε φωτογραφίες δίπλα-δίπλα με παιδιά τα οποία ήταν ντυμένα πριν 20 και 30 χρόνια σχολείο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γιατί εκεί υπάρχει και ένας γονέας. Όταν, ας πούμε, φεύγει το παιδί από το σπίτι και είναι ντυμένο με πάρα πολύ λίγα ρούχα, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, εκεί δεν υπάρχει κάποια επίβλεψη. Θέλω να εκεί δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια επίβλεψη. Καλά κάνετε και τα θέτετε. Θέλω να κλείσουμε με τρία σχόλια ακροατών και να τα απαντήσετε συνολικά. Ο Νίκος λέει, σύριαλ στην τηλεόραση που παρουσιάζουν αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα ξεκάθαρα. Ναρκωτικά, βιντεοσκοπήσεις, έκδοση κοριτσιών με ενήλικες κτλ. Βοηθούν την αφύπνιση των νέων ή χειροτερεύουν την κατάσταση? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Απαντήστε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Θα τα ξαναπώ, όλα χρειάζονται μέτρο. Είναι πράγματα τα οποία πάντα θα υπάρχουν και υπήρχαν και στις παλιότερες γενιές υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά τώρα βγαίνει πολύ περισσότερο στην επιφάνεια. Χρειάζεται μέτρο. Δηλαδή να υπάρχει ότι το εξής, μέσα στην ημέρα δεν μπορώ να κάθομαι να βλέπω 10 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Θα δω 5 ώρες την ώρα. Ωραία, θα συνδυάσω λίγο ντοκιμαντέρ και λίγο τηλεόραση. Πάντως να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό το οποίο βλέπω. Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα από την Κάρμεν. Το πρόβλημα, λέει η κυρία Καλτσόνη, είναι κοινωνικό. Μήπως και η κοινωνία σέρνεται εκεί που τη θέλει το όποιο σύστημα το οποίο δεν θέλει υγιείς σκεπτόμενους πολίτες? Μήπως αυτό πρέπει να αντιληφθούμε? Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα αυτή τη στιγμή το οποίο αναφέρεται. Και σαφέστατα παίζει ρόλο και η κοινωνία και η απελευθέρωση πολλών πραγμάτων, αλλά δεν είναι αντικείμενο προς συζήτηση στη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά σαφέστατα όμως μετράει και αυτό, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Και ο Κώστας. Εντάξει, λέει, η οικογένεια παίζει σημαντικότατο ρόλο. Ατομική ευθύνη, οικογενειακή ευθύνη. Σε ένα φαινόμενο που αφορά όμως όλη την κοινωνία, το κράτος δεν είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη? Η παιδεία δεν είναι πολιτική? Τι είναι, ακρομηλή? Το μοντέλο ζωής που προωθείται δεν είναι πολιτική? Τι εργαλεία μπορεί να έχει μια οικογένεια που οι γονείς εργάζονται 12 ώρα, 14 ώρα και πάλι δεν τους φτάνει? Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος, και μάλιστα ότι αυτό ανήκει στα μέτρα αντιμετώπισης, και συγκεκριμένα στα μέτρα αντιμετώπισης συμβάλλει η εκπαίδευση, δηλαδή πρόληψη μέσω εκπαίδευσης, που σημαίνει τι? Να δημιουργούνται ουσιαστικά προγράμματα πρόληψης στα σχολεία, τα οποία θα επικεντρώνεται στην εκπαίδευση για τις συνέπειες της παραβατικής συμπεριφοράς, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και το σημαντικότερο, την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεύτερο μέτρο, δικαστικά μέτρα. Δηλαδή τα δικαστήρια είναι, λοιπόν, στην Ελλάδα, έχουν ξεκινήσει και υιοθετούν, δηλαδή, μια πιο αναμορφωτική προσέγγιση αντί για τιμωρητική, όπου στόχος είναι ουσιαστικά η επανένταξη των ανηλίκων στην κοινωνία μέσα από διάφορα προγράμματα κοινωνικής αποκατάστασης, επανεκπαίδευσης και παρακολούθησης, και επίσης συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή μη κυβερνητικές οργανώσεις και κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα προσφέρουν σημαντική βοήθεια μέσω προγραμμάτων για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση των ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Κυρία Καλτσόνη, θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι ένα κεφάλαιο που κλείνει έτσι. Θέλω να είναι πολύ λεπτό και μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Πολύ μεγάλο, έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο για τη συμβολή σας σε μια συζήτηση που ξέρετε καλύτερα από εμένα. Το βιώνετε στην καθημερινότητά σας ως επαγγελματία στο χώρο, ότι γίνεται και απασχολεί. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.